Χαμηλώστε την τηλεόραση. Χαμηλώστε... Να ευχηθώ στον Τάκη περαστικά. Καλωσύνη σας. Τάκαρε, δεν το ήξερα, δεν είναι καλωσύνη μου. Είμαι Πειραιώτης, είμαι φίλος σας, φίλος του και Ολυμπιακός με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Λοιπόν. Δεν ακούω. Ναι, ναι, ακούω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Δεν το ήξερα, Τάκη, αυτό που συνέβη. Απουσίαζα και δεν το ήξερα. Δεν χρειάζεται να πω ποιος είμαι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται περί μιας πολύ αισχυρής ασκήσης πράξεως, άνανδρης, ναι. Αλλά προφανώς μόνο το όνομα άνδρα φέρουν αυτά τα κτίνη τα οποία το έκαναν. Σωστό. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Και βέβαια και εμείς εμφυλασσόμαστε και ξέρεις την αισχρή αυτή κίνηση θα απαντήσουμε. Θα μείνουμε έτσι. Δεν είσαι μόνος σου πρώτα απ' όλα. Δεν είναι μόνος του ο πρόεδρος, δεν είναι μόνος του ο Ολυμπιακός. Σωστό. Και γίνεται μια συντονισμένη αισχρή κίνηση εδώ και καιρό. Αυτό ακούστε το. Ναι. Γίνεται μια αισχρή κίνηση από τότε που υπάρχει αυτό το έσχρο μια Παναθηναϊκή Συμμαχία. Κράτα το αυτό που σου λέω. Ναι. Και κρατήστε το και δυο σας. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε όλοι μας έναν αγώνα. Ναι. Πολύ προσεκτικό, πολύ δυνατό, ο οποίος πρέπει να είναι και νικηφόρος. Ναι, ναι. Η περίφημη Παναθηναϊκή Συμμαχία στο τέλος της Τάκη, όταν έκλεινε, έδειχνε εσένα, έδειχνε τον Μαρινάκη, έδειχνε τον Κακλαμάνη, έδειχνε εμένα και κάποιους άλλους. Στοχοποιούσε εδώ και 2 χρόνια η Παναθηναϊκή Συμμαχία ανθρώπους. Σωστό. Κράτα του αυτό. Αυτό δεν το έχετε κάνει ποτέ εσείς. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ εμείς. Δεν έχουμε λειτουργήσει ούτε εκδικητικά. Βεβαίως και θα τσακωθούμε, βεβαίως και θα πλακωθούμε και βεβαίως όπως έχουν πάρει τα χαϊμίνια αυτά, ότι νικάμε κιόλας. Μέτρα εσείς, αυτή η πράξη. Ναι. Και επειδή το ακούνε και πολλοί από τους άλλους, για έναν εργαζόμενο άνθρωπο, για ένα γνήσιο άνθρωπο όπως εσύ, να κάνουμε τόσο βρώμικο τρόπο τέτοια πράξη, θα απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε νόμιμα, αλλά και με τον τζαμπουκά που διαθέτουν οι άντρες, οι Πειραιώτες, αλλά και οι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Χθες δεν το ήξερα, Ρετάκη, ότι συνέβη το πράγμα. Ήμουνα στην Ημαθία και στη Θεσσαλονίκη και τρελάθηκα μόνο τώρα που σε είδα, ο γιος μου το έβλεπε. Ναι. Και μου λέει, παπά, μου έχει γυρίσει το κεφάλι ανάποδα δηλαδή. Ήτανε άναντροι, Πέτρο, ήτανε άναντροι. Δεν ήταν άνθρωπο, τρομερό. Άνθρωπο, ξέρει να ζητάει, άκουσε να δει. Τσαντιζόμαστε, μιλάμε, μαλώνουμε, πλακωνόμαστε. Δεν θα μείνουν σε χλωρό κλαρί, αλλά αναγνωρίζουν και η οργανωμένη επίθεση στον πρόεδρο. Που γνωρίζει πολύ καλά πόσο κοντά και πόσο δυναμικά στηρίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Η οργανωμένη αυτή επίθεση έχει μέλλον μικρό. Έρχεται η ώρα του δικαστηρίου, έρχεται η ώρα των βουλευμάτων, έρχεται η ώρα που θα βγουν, αν θα παραπευτούν ή όχι κάποιοι. Μη χαίρεστε, ρε ελεϊνά υποκείμενα. Μη χαίρεστε με την ταλαιπωρία κανενός. Μη χαίρεστε ακόμα και στο γεγονός να πήγαινε στη φυλακή και να ήταν έτσι η πορεία. Δεν πήγε κανένα στη φυλακή, ο πρόεδρος θα είναι παρόν, θα είμαστε κοντά του εμείς και αυτό θα πάρουν χαμπάρι. Και κάτι ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμους. Τόσους μαρινάκηδες, τόσους τσουκαλάδες, τόσους σάκηδες και τόσο κόσμο που τον αγαπάει που δεν πρόκειται να γονατίσει ούτε δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο χρόνο, θα σας δω ούτως ή άλλως από κοντά τώρα. Τάκη μου, στεναχώρηκα πάρα πολύ από αυτή την μπουστιά που έγινε, από αυτή τη βρώμικη κίνηση. Να ξέρεις όμως ότι όσο χτυπημένο είναι το μάτι σου, τόσο καθαρό είναι το βλέμμα και των δυο σας, τόσο καθαρό είναι το βλέμμα όλων μας που πιστεύουμε στον Ολυμπιακό, που θα δεις πόσα πρωταθλήματα, πόσα ντάμ και τι έχουν να φάνε στη διαδρομή για να μην πω καμιά στιγμή κουβέντα μες το βράδυ. Φιλιά, σιδερένιους, να είσαστε καλά. Είμαστε πολλοί, είμαστε περισσότεροι. Είμαστε πολλοί, ναι. Μιλιούνια είμαστε, μιλιούνια. Μεγάλες κουβέντες είπε ο φίλος μας, αληθινές κουβέντες, μάγκικες κουβέντες. Παρεμπιπτόντως, ότι καταλάβαμε και ποιος μιλάει. Μάγκικες κουβέντες. Το ξέρουν και οι ίδιοι τι είναι αυτοί όλοι. Μια σαπίλα είναι και οι τρεις πρόεδροι, τουλάχιστον οι δύο των Αθηνών, πάει στο διάλογο άλλος.